Γιάννη, όλοι με ρωτήσανε για σένα. Τι θέλει ένας οικονομολόγος από την τσακούτσα. Πάμε στην πορεία. Τελικά πρέπει να υποστηρίξουμε τα Golden Boys. Ε? Γιατί το θέμα είναι πολύ καλλιεργικό, θλιβερό και πάρα πολύ σοβαρό. Θα μιλήσουμε για τα Golden Boys. Η οικονομική κρίση του 2008, τη Wall Street το 1921 και τη Wall Street το 2008. Μένω στο Λονδίνο, αλλά κατά καιρούς κοιτάω στο ίντερνετ το Mega Channel. Και βλέπω την Ολλάνδη. Κάποια στιγμή δράσαν νερά για Golden Boys. Η Μαρία Καχυλάκη, την οποία ήξερα ως ελληνική ανταποκρίτρια, άρχισε να μιλάει για το Λίμπορ, μιλάει κανονικά, Λίμπορ και Γιούλιμπορ, Γιουνουάρ. Συνειδητοποίησα ότι επρόκειται για τους τραπεζίτες και ότι πλέον υπήρχε μια έντονη αντίδραση. Στη Νέα Υόρκη ο κόσμος μαζεύτηκε με ταμπέλες τέτοιες. Jump. Jump, you fuckers. Και έρχεται μόνο τα Golden Boys. Και τι λάθος κάνανε. Ο κύριος αυτός είναι από τα 80's. Αλλά αποτελεί το ίδιο ακριβώς φαινόμενο. Η τυράντα λέει πάρα πολλά. Από πίσω βλέπετε τα κομπιούτερ. Κομπιούτερ τα πράσινα. Δεν ξέρω αν ζούσατε για ζώδια που σας τότε. Εγώ τα θυμάμαι λοιπόν πολύ καλά. Λοιπόν, ποια είναι λοιπόν τα τελικά περίφημα Golden Boys? Αυτό είναι ένα μάλλον τσόρισκο. Ο τραπεζίτης δημαρχητής, η γιατρός που επισκέπτεται για το καθιερωμένο σας τσεκάρ, ο αγρότης της Θεσσαλίας που συμπληρώνει το εισόδημά του με επιδοτήσεις της ΕΕ, ο κρατικός λειτουργός, η δικηγόρος, είμαστε όλοι εμείς παιδιά. Είμαστε εμείς που δανειζόμαστε για να πάμε διακοπές. Φαντάζομαι όλοι το κάνετε. Πιστεύουμε ότι τα χρηματιστήρια πάνε μόνο πάνω. Πιστεύουμε ότι τα υπόμεθα παίρνουν πάντοτε αξία. Διατηρούμε το προσωπικό μας κουμπαρά άδειο, τελείως άδειο. Οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις φταίνε γιατί πίστεψαν ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσονται με 3,5% το χρόνο. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό γινόταν με έναν ανεξέλεγκτο δανεισμό, ο οποίος ξεκινούσε από τις τράπεζες, οι οποίες δανειζόντουσαν για να δανείσουν. Και δεν καταλάβαιναν καν τι ήταν τα προϊόντα τα οποία φτιάχνανε. Και ξέχασαν απόλυτα την έννοια της διαχείρισης του ρίσκου. Πέραν από τις τράπεζες όμως, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μικρή παρατήρηση. Το 1929, ο δανεισμός σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ήταν εκεί. Το 2008 είναι εδώ. Αυτό κάτι μας λέει. Το κυριούλι αυτό ίσως κάτι το ξέρετε. Αν το ξέρετε, φωνάξτε το όνομά του. Ο συνθρωπός αυτός κυριούλης ήταν ο θεός και δικός τραπεζίτης της δεκαετίας του 90. Ο Άλαν Γκρίνσπαν είναι ένας από τους ανθρώπους τον οποίο κατηγορούν για την κρίση σήμερα. Αυτός ο δανεισμός οδήγησε σε αυτό που λέμε liquidity crisis. Κανένας δεν εμπιστευότανε το σύστημα. Κανένας δεν εμπιστεύεται το σύστημα ακόμα και σήμερα. Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της Lehman Brothers. Ήταν η αρχή αυτής της υπόθεσης. Ο κύριος αυτός, αγέροχος, καταπληκτικός, ο καλύτερος ομιλητής, 15 χρόνια CEO της Lehman Brothers, έκανε το μεγάλο λάθος. Δεν μπορούσε ο ίδιος να πιστέψει ότι όλο το σύστημα έκανε ένα λάθος. Και στο τέλος, ενώ η Lehman Brothers κατέρεε, αυτός έλεγε «Η τιμή που μου δίνεται είναι πάρα πολύ χαμηλή». Και την αφήσαμε και κατέρευσε. Τώρα ο αχαλήνοτος δανεισμός πάλι να υπάρχει. Η ζήτηση μειώνεται, η παραγωγή, το supply μειώνεται, οι τιμές πέφτουν, το πετρέλαιο δεν θα το πιστέψετε αλλά είναι κάτω από τα 50. Ήφεση, ανεργία. Όσοι εσείς έχετε ήδη μία πόρσα, σας προτείνω να τη διατηρήσετε, γιατί ίσως χρειαστεί να την πουλήσετε. Όσοι δεν έχετε, δεν θα έχετε. Θα
Πανέλη μόνος θα μοιράσει. Πάντως υπάρχουν και άλλοι Golden Boys. Και νομίζω δεν είναι κανείς εδώ πέρα που είναι, δεν είναι Golden Boy. Αυτή η εικόνα είναι από το 1929. Είναι ένα παιδάκι στον δρόμο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να υπάρξουν ξανά. Ίσως ξαναδούμε. Τα μη Golden Boys όμως μπορεί στο άμεσο μέλλον να είναι λίγο καλύτερα. Οι τιμές θα πέσουν. Θα μπορούν να αγοράσουν κάποια πράγματα. Το εισόδημά τους μπορεί να είναι χαμηλό. Αρκεί να μην απολυθούν. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει. Οι κυβερνήσεις λοιπόν και οι κεντρικές τράπεζες αναλαμβάνουν. Κρατικοποιούν τράπεζες, επιχειρήσεις. Επιδοτούν την κατανάλωση μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μειώνουν τη φορολογία, μειώνουν τα επιτόκια. Αλλά για πόσο καιρό και πόσα λεφτά μπορούν να βάλουν στο σύστημα. Λοιπόν, τι περιέντεστε. Οι κυβερνήσεις μπορεί να μην αντέξουν να χρηματοδοτήσουν όλο αυτό το σύστημα. Οι πρώτοι από αυτές ίσως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η δυνατότητα χρηματοδότηση των κυβερνήσεων λοιπόν θα στερέψει. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα έχουμε πληθωρισμό, ο οποίος θα μετατρέψει το πλούτο των Golden Boys σε ρευστό. Το ρευστό τους θα το μετατρέψει, θα χαθεί. Το περιβάλλον των υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού δεν θα επιτρέψει νέες ευκαιρίες. Όλα θα χαθούν. Ο πλούτος θα χαθεί. Το σενάριο βέβαια αυτό δεν είναι βέβαιο. Τελικά το 1929 δεν ξέραμε τίποτα. Τώρα υποτίθεται ότι ξέρουν να αντιμετωπίζουν κρίσεις. Η εξέλιξη της οικονομίας πάντα έχει κάποια έκπληξη. Οπότε θα το δούμε. Οι ειδικοί έχουν πολύ περισσότερη εμπειρία. Ένα είναι σίγουρο πάντως. Και αυτό σας παρακαλώ, πιστέψτε με. Τα Golden Boys θα περάσουν λιγότερες μέρες στην Μύκονο τα επόμενα 2-3 καλοκαίρια. Θα φορέσουν ξανά τα ίδια κούτσι. Τα αξεσουάρ που αγόρασαν πέρυσι. Θα αρχιστούν σε θεατάκια. Σε θεατάκια. Και θα χάσουν πολλά από αυτά τα χρυσά. Η ελπίδα είναι στη νέα γενιά, η οποία, αφού είχα διαπεριφλούντος, θα κληθεί να την ξαναδημιουργήσει. Ευχαριστώ πολύ.